Πολύ κίνηση στο δρόμο. Γεια σε όλους, είμαι ο Παναγιώτης από το Outdoors University. Είμαι στο βουνό, έχουμε λίγο χιονάκι για την εποχή. Κρύο δεν έχει πολύ, είμαστε γύρω στους -2-3 βαθμούς. Και ο λόγος για τον οποίο είμαι στο βουνό σήμερα είναι για να απαντήσω σε μια ερώτηση ενός φίλου του Outdoors University που ρώτησε ποιο θα ήταν ένα καταφύγιο για διαμονή στο βουνό για ένα μήνα. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση, αλλά η απάντησή της είναι πολύπλευρη, γιατί κάτι τέτοιο εξαρτάται καταρχήν από την εποχή και το ποιο μέρος πάμε, εξαρτάται από το τι μπορούμε να κάνουμε σαν άνθρωποι και όχι τι θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε καλά τον εαυτό μας, εξαρτάται από το εάν πηγαίνουμε με όχημα ή εάν πάμε με τα πόδια, δηλαδή τι βάρος μπορούμε να κουβαλάμε, και τέλος τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να είμαστε σε μια πιο απλή κατάσταση, με πολύ απλά υλικά, ή θέλουμε από την άλλη μεριά να είμαστε άνετοι και χλιδάτοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, που ο καιρός είναι χειμωνιάτικος, χιονίζει, το βράδυ η θερμοκρασία πέφτει στους -10 και πρέπει να φέρω εδώ πάνω όλα τα πράγματά μου χωρίς όχημα, είτε κουβαλώντας τα είτε με ένα έλκυθρο, πρέπει να επιλέξω κάτι ελαφρύ, το οποίο όμως να μπορώ να ζεστάνω κιόλας. Οπότε πάμε να δούμε. Αυτό είναι κάτι που δεν χρειαζόμουν οπωσδήποτε, αλλά εάν είναι να μείνω ένα μήνα στο βουνό, καλύτερα είναι να θυσιάσω λίγο υδρότα στην αρχή και μετά να κοιμάμαι ένα μήνα σε κρεβάτι.
αφού είμαι ήδη εδώ, θα μπορούσα να καθαρίσω και τον δρόμο. Ολόφρεσκο είναι. Ο δρόμος αυτό το σημείο έχει αυτό εδώ το αυλάκι και το δέντρο έπεσε ακριβώς μέσα στο αυλάκι, οπότε με τον καιρό αυτό δεν θα άφηνε το νερό να περάσει και κάπου θα χαλούσε ο δρόμος. Κάπου θα έκανε ο δρόμος νεροφαγιά. Οπότε σώζουμε και τον δρόμο. Άρχισε να με ενοχλεί λίγο ο λαιμός μου, τα καταπίνω. Πρέπει να μαζέψω μερικά ξύλα, να ανάψω μια φωτίτσα και να κάνω ένα ωραίο τσάι δυναμωτικό να πιω. Γιατί αν έπρεπε να μείνω ένα μήνα εδώ, η πρώτη μου προτεραιότητα θα έπρεπε να ήταν να μην αρρωστήσω. Αυτό βρασμένο είναι. Τι μας κάνει. Πάμε αλλού. Ένα μικρό διάλειμμα, όσο μικρό είναι αυτό το ψωμάκι, και συνεχίζω με ταξίδι. Τώρα είναι ήσυχο το κρεβάτι. Άρχισε να έχει ζεστούλα εδώ μέσα. Θέλω να βάλω ένα τσάι να δω. Αγνή βιταμίνη C.
Εδώ μέσα έβαλα και λίγο από το νερό μου που είχε μέσα στημένο ginger. Ναι, είναι έντονο. Αλλά νομίζω αυτό θα με κάνει καλό. Εν τω μεταξύ, το μενού σήμερα είναι πολύ δυνατό. Έκατσα χθες στο σπίτι και έφτιαξα χειροποίητα μπιφτέκια. Και αυτό που θα κάνω είναι μπέργκερ. Μου τρέχουν ήδη τα σαλάκια. Τώρα έχουμε εδώ μέσα 23 βαθμούς. Οπότε μαγειρεύεις άνετα. Όλη αυτή η τσάντα είναι γεμάτη φαγητό. Εδώ μέσα είναι μπιφτεκάρες. Εδώ είμαστε. Βάζω αυτή τη σχαρίτσα κάτω για να μην κολλήσει το μπιφτέκι στο πάτωμα. Δηλαδή θα είναι σαν να το ψήνω στο φούρνο. Αυτό ψυγείο. Κάτι που θυμήθηκα τώρα και είναι πολύ σημαντικό. Εάν έχετε την επιλογή να ξαπλώσετε και έχετε κάτι πάνω στη φωτιά να ψήνετε, βάλτε ξυπνητήρι. Υπάρχει περίπτωση να κάψει το φαγητό σας. Το ψωμάκι είναι λίγο ψεύτικο και διαλύεται. Δεν μπορεί να αντέξει όλο αυτό το βάρος. Το συγκεκριμένο πράγμα έχει μέσα ότι θα έχει ένα μπέργκερ τούμπανο. Αλλά δεν θα το χαρακτήριζα μπέργκερ, γιατί αυτό που έχει γίνει εδώ τώρα είναι μία μάζα που την κρατάω μέσα στα χέρια μου και δαγκώνοντας προσπαθώ να μην φάω τα δάχτυλα. Αλλά από γεύση είναι πολύ μπροστά. Με τον υπολογισμό του φαγητού δεν είμαι και ο καλύτερος. Έφερα δύο από αυτά τα μπιφτέκια. Το ένα μπιφτέκι ήταν περίπου 300-350 γραμμάρια. Να φας δύο.
Φτάσαμε εδώ μέσα 33 βαθμούς. Πρέπει να ανοίξω καμιά πόρτα. Ήρθε η ώρα για ύπνο. Τα λέμε το πρωί. Καλημέρα. Αυτό το πρωινό κατούρημα τι βάρβαρο είναι. Η θερμοκρασία έχει πέσει εδώ μέσα στους 0 και καλά είναι να ανάψω τη φωτιά και μετά να ξαναπέσω για λίγο ακόμα μέχρι να ζεσταθεί το μέρος. Ήρθε η ώρα για πρωινό. Μιαμ, μιαμ, μιαμ. Σήμερα έχει πολύ περισσότερο κρύο από ό,τι θες. Καλή όρεξη. Δεν κερδίζεται εύκολα αυτό το πρωινό. Και μέσα σε ζεστή σκηνή είναι αλλιώς. Το καταφύγιο μου δουλεύει μια χαρά. Μέσα στο καταφύγιο το πάτωμα έχει γίνει σχεδόν καλοκαιρινό. Αν έμενα άλλη μια μέρα θα ήταν λιωμένο όλο το χιόνι εδώ μέσα. Και εάν έμενα και άλλη μία μέρα θα άνοιγα και τις δύο τις πόρτες της σκηνής. Θα άφηνα τη σόμπα να μένει για να φύγει λίγο η υγρασία εδώ, από εδώ μέσα. Γιατί τώρα λιώνει το χιόνι και κολλάει στα τυχώματα της σκηνής. Και το βράδυ είναι παγωμένα τα τυχώματα. Αλλά αυτό είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή αν ήταν να μείνω περισσότερο θα λυνόταν εύκολα το πρόβλημα. Εάν ερχόμουν με όχημα μέχρι εδώ, η επιλογή μου θα ήταν ίσως λίγο διαφορετική και αντί για το τύπι θα έπαιρνα μία wall tent του ελληνικού στρατού, σαν αυτές που έχουν στον ελληνικό στρατό οι αξιωματικοί. Αν και δεν έχω τέτοια σκηνή, πολύ θα ήθελα κάποια στιγμή να αποκτήσω μία. Και αν ήταν καλοκαιρινή η κατάσταση, σίγουρα δεν θα επέλεγα σκηνή, θα επέλεγα μία αιώρα και ένα πανί και θα ήμουν πάρα πολύ άνετα και ελαφριά. Και στα σκαριά είναι και ένα survival challenge που σημαίνει τρώμε ό,τι πιάνουμε. Διάρκειες 7 με 10 ημερών μαζί με ένα φίλο σε ελληνικά νησιά. Εκεί θα δοκιμάσουμε όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Και μετά από όλα αυτά πάει και ένα γλυκάκι. Σαντουιτσάκι με βούτυρο, φυστικό βούτυρο και μέλι. Δυνατό. Πάω έξω να πλύνω τα πιάτα. Και αν αυτό δεν είναι ονειρικό, τότε τι είναι? Μάλλον το να πλένεις τα πιάτα με χιόνι. Να τα. Δύο ζαρκάδια εκεί πάνω. Έχει και ένα άλλο από πίσω. Να το, να το, να το, να το. Νάτα, νάτα, νάτα. Τι όμορφα που είναι, ρε. Ακόμα είναι εκεί πάνω. Πριν λίγο είδα αυτά τα δύο πάνω εκεί να τρέχουν και δεν πρόλαβα να πάρω την κάμερα.
Και λέω, κοίτα ρε, δεν έχω γράψει ποτέ ένα ζωντανό. Και δεν προλαβαίνω να το πω. Άλλαξαν δρόμο, κατέβηκαν μπροστά εδώ και πέρασαν από εδώ μπροστά. Και τώρα έρχεται ακόμα ένα από εκεί πάνω. Έχει σταματήσει κάπου εκεί, δεν ξέρω αν θα κατέβει από εδώ. Σύνολο 3 σήμερα δηλαδή. Εάν αγοράσετε σκηνή, φροντίστε να είναι με μεγάλη τσάντα για να μην μπεδεύεστε. Και κάπου εδώ η περιπέτειά μας έφτασε στο τέλος της. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα εάν έβλεπα στα σχόλια τις δικές σας ιδέες για το τι θα χρησιμοποιούσατε εσείς για ένα χειμωνιάτικο καταφύγιο 30 ημερών. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν περάσατε όμορφα σε αυτή την περιπέτεια μαζί μας, κάντε του μια κοινοποίηση και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο. Και αν θέλετε να μας στηρίξετε ακόμα περισσότερο, ρίξτε μια ματιά στην περιγραφή. Θα βρείτε προϊόντα merchandise στο Outdoors University και ένα link για τη σελίδα μας στο Patreon. Να είστε καλά και να περνάτε τέλεια. Τσάω.